Μετά την σαρωτική νίκη των συντηρητικών, ανοίγει λοιπόν διάπλατα ο δρόμο για την ολοκλήρωση του Brexit, όπω είχε δεσμευτεί εξάλλου ο Μπόρι Τζόνσον σε όλη τη διάρκεια τη προεκλογική του εκστρατεία. Πάμε να δούμε λοιπόν τα επόμενα βήματα, Δημήτρη Σαραφίδη, που θα χρειαστούν για τη διαδικασία αποχώρηση τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ακριβώ έτσι. Στόχο λοιπόν πλέον του Μπόρι Τζόνσον είναι να οριστικοποιήσει μία και καλή το διαζύγιο τη Βρετανία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τι 31 Ιανουαρίου 2020. Για να το πετύχει αυτό, βέβαια, χρειάζεται να γίνει μία σειρά από κινήσει μέσα στο Δεκέμβριο και οι μέρε ήδη κυλούν αντίστροφα. Ο Τζόνσον πρώτα θα πάει στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να λάβει πρωθυπουργική εντολή από τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Στη συνέχεια, οι 650 βουλευτέ θα ορκιστούν, ορκιστούν στι 17 Δεκεμβρίου. Μετά θα ακολουθήσει μία μια ακόμη ψηφοφορία επί της δεύτερης ανάγνωσης της συμφωνίας για το Brexit, λογικά πριν τα Χριστούγεννα, και τον Ιανουάριο οι βουλευτές θα βάλουν στο μικροσκόπιο το νομικό μηχανισμό του Brexit και αυτό θα πρέπει να το κάνουν βέβαια με ταχύ ρυθμούς, προτού περάσει η συμφωνία τελικά από μια τρίτη ανάγνωση στη Βουλή των Λόρδων, ώστε να την, να την επικυρώσει η Βασίλισσα πριν τις 31 Ιανουαρίου, του 2020. Μάλιστα. Αυτή, βέβαια, η ημερομηνία ναι. δεν είναι το τέλο του δρόμου για τον Brexit, καθώ η συμφωνία προβλέπει μία μεταβατική περίοδο 11 μηνών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό το διάστημα των 11 μηνών είναι πολύ μικρό, προ... Προ... προκειμένου να υπογραφεί η εμπορική συμφωνία ναι. μεταξύ ε, Βρετανία και ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τότε λένε ότι μπορεί η Βρετανία να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με ένα άτακτο Brexit τε... στι αρχέ του 2021.